Στο σημερινό νομοσχέδιο με τίτλο «Εξορθολογισμού ασφαλιστής και στεξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις», ως ΚΚΕ έχουμε καταθέσει 5 τροπολογίες, για τις οποίες θέλω από την αρχή να τις παρουσιάσω συνοπτικά. Και επίσης θέλω να πω ότι η θέση μας για την υπουργική τροπολογία που αφορά τη ΛΑΡΚΟ. Οι τροπολογίες που έχουμε καταθέσει δίνουν πραγματική ανάσα στους εργαζόμενους, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, στους φτωχούς αγρότες, συνολικά στις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Η πρώτη τροπολογία αφορά την πάυση πληστηριασμών, πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της πρώτης κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών στρωμάτων. Θα πούμε περισσότερα στη δευτερολογία μας. Είναι ένα θέμα που είναι θέμα των ημερών και απαντά στη δική σας αγριότητα, στη βαρβαρότητα που έχετε νομοθετήσει. Η δεύτερη, για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Μιλάμε για το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα. Η τρίτη προβλέπει ρυθμίσεις για τα χρέη ατομικής ασφάλισης προς τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ. Η τέταρτη τη μείωση των εισφορών για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων που από 6,67% έχει πάει στο 20%. Επίσης, η απαλλαγή από την καταβολή εισφοράς για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας. Η πέμπτη ρύθμιση αφορά το εφάπαξ των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών. Για τη ΛΑΡΚΟ, η τροπολογία της κυβέρνησης συνεχίζει στην ίδια εγκληματική πολιτική. Παρατείνει αναδρομικά από 7 δεκάτου την ειδική διαχείριση για την ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας. Πρόκειται για έγκλημα σε βάρος μιας επιχείρησης στρατηγικής σημασίας, την οποία απαξιώσατε για να την παραδώσετε στους επιχειρηματικούς ομίλους. Η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ έχει σταματήσει από 1 Αυγούστου 2022 σε μια περίοδο που οι τιμές του νικελίου έχουν σταθεροποιηθεί στις 30.000 ευρώ ανά τόνο. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν κάνει προετοιμασία επανελειτουργίας, αλλά απολύει εργαζόμενους στη συντήρηση υποδομών και μηχανών. Δεν ανακοινώνει το αποτέλεσμα των διαγωνισμών, γιατί προφανώς δεν μπορεί να δικαιολογήσουν ότι παραδίδουν τη ΛΑΡΚΟ με μοναδικά μεταλλεύματα στην Ευρώπη με 2 εκατομμύριο τόνους νικελίου αξίας 60 δις ευρώ αντί 1,5 εκατομμύριο στους Ιρλανδούς που έχουν δώσει προσφορά ή 10.000 ευρώ στην Τέρνα. Να σταματήσει τώρα αυτό το έγκλημα για την οικονομία της χώρας, για τη λαϊκή περιουσία, για τους εργαζόμενους. Να επανελειτουργήσει τώρα η ΛΑΡΚΟ, να εξυγχρονιστεί και να προχωρήσει ενιαία λειτουργία με όλους τους εργαζόμενους με πλήρη δικαιώματα και βεβαίως την ικανοποίηση των αιτημάτων που έχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αλήθεια, το νομοσχέδιο τι έρχεται να εξορθολογήσει, όπως λέει ο τίτλος της? Μήπως περιλαμβάνει κάποια θετική εξέλιξη για τα ασφαλιστικά και στεξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων, μισθωτών ή αυτοαπασχολουμένων? Τίποτα από όλα αυτά. Αντίθετα, οι περικοπές της συντάξης, η κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, το ΕΦΑΠΑΞ, η μεγάλη μείωση των συντελεστών αναπλήρωσης και άλλες αντιδραστικές διατάξεις που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια θεωρούνται δεδομένες. Διατηρεί το σύνολο του βασικού πυρήνα των αντιασφαλιστικών νόμων Κατρού και Αλουβρούτσι. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η φοροαφέμαξη με το σύνολο των φόρων και των χαρατσιών, όπως αποτυπώνεται και στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2023, με τις εργατικές λαϊκές οικογένειες να είναι τα θύματα των 60 δις ευρώ περίπου των φόρων που θα μαζευτούν. Ο στόχος για επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα ανοίγει για τα καλά ένα νέο κύκλο αντιλαϊκής επίθεσης και σε συνδυασμό με τις κυβερνητικές αναφορές για την επιδείνωση της καπιταλιστικής οικονομίας σε Ελλάδα και Ευρωζώνη, για τον επίμονα υψηλά πληθωρισμό και τις αυστηρότερες σηματοπιστωτικές συνθήκες, ακόμα και εκείνα τα πενιχρά ποσά που προορίζεται δήθεν για την ανακούφιση του λαού, είναι φτερό στον άνεμο και θα βγουν και πάλι από τις τσέπες και τους φόρους των εργαζομένων. Το νομοσχέδιο αποτελεί συνέχεια όλης αυτής της πολιτικής
που ασκείται στο ασφαλιστικό από όλες τις κυβερνήσεις. Της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, που έφερε σήμερα εδώ δεκάδες τροπολογίες για να αλλάξει, φαίνεται, τον δικούς της νόμους, του ΣΥΡΙΖΑ. Η βάση είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Πάνω σε αυτόν οικοδομείται συνολικά το ξύλωμα του κάθε κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. Το νομοσχέδιο είναι η συνέχεια όλων αυτών. Καμία λέξη κανείς δεν λέει για κάλυψη των απολειών των συντάξεων. Για τη 13η και 14η σύνταξη, που είναι δίκαιο αίτημα των συνταξιούχων. Το απορρίπτει η κυβέρνηση, όπως βέβαια το έχουν απορρίψει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Το ΕΚΑΣ, για το οποίο όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση, εξαπέλυε μύδρους ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ, που ολοκλήρωσε την κατάρρευση, γιατί το είχε αρχίσει εκείνη. Λέξη δεν λέτε ούτε γι' αυτό. Τα ΕΦΑΠΑΞ, που τα έχετε ήδη καταργήσει στην ουσία από όλους τους εργαζόμενους. Καμιά συζήτηση για τους συντελεστές αναπλήρωσης, που η μεγάλη απώλεια των νόμων που ψηφίστηκαν και διατηρούνται, βγάζουν συντάξεις πείνας. Παρουσιάζεται, όπως το νομοσχέδιο, αλλά και στα μέσα ενημέρωσης από τους υπουργούς και την κυβέρνηση, την καταβολή των 250 ευρώ της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των χαμηλασυντοξιούχων για τα Χριστούγεννα του 2022 και κάποιων ελάχιστων κοινωνικών επιδομάτων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, ως δίθεν απάντηση στον πληθωρισμό. Τα ψίχουλα αυτά δεν μπορούν να δώσουν ουσιαστική ανακούφιση. Γιατί διατηρούνται στο ακέραιο όλοι εκείνοι οι μηχανισμοί που ευθύνονται για τις συντάξεις πείνας, την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την επίθεση στο εργατικό λαϊκό εισόδημα. Δίνετε 250 ευρώ στους ευάλωτους και απ' την άλλη τους παίρνετε το σπίτι, την πρώτη κατοικία, όπως κάνατε με τη χαμηλοσταξιούχο, με παιδί αμαία στα Ηλίσια, που για 15.000 χρέος από κάρτες, όχι από δάνεια, τους πετάτε στο δρόμο με τη συνδρομή των δυνάμεων της αστυνομίας. Είναι ντροπή, τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Αλλά αυτοί είστε, όπως λέει και ο γραμματέας του ΚΚΕ. Τρομοκρατείτε το φτωχό λαό για να μην αντιδρά στο άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα. Ο λαός πρέπει να προστατεύσει τη ζωή του, το σπίτι του, γι' αυτό πρέπει να γυρίσει την πλάτη στα κόμματα που υπηρετούν το κεφάλαιο και τα κάθε είδους κοράκια. Να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, να δυναμώσει την αλληλεγγύη. Σημειώνουμε ότι αυτή η έκτακτη οικονομική ενίσχυση όσον αφορά τους ανέργους απευθύνεται μόνο στο 1/5 των ανέργων. Είναι δηλαδή αυτή που είναι συντακτική επιδότηση και λογίζεται ως μακροχρόνια άνεργη. Οι μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 2 χρόνια βρίσκονται εκτός αυτής της ρύθμισης. Οι μισθοί και συντάξεις είναι πείνας. Τελειώνει τις πρώτες μέρες του μήνα, όπως λέει ο κόσμος. Κοροϊδεύετε λοιπόν τον κόσμο όταν μιλάτε περί εξόδου από τα μνημόνια. Ακόμα δεν καταργείται το πάγωμα των τριετιών που έχει γίνει από το 2012 με τον νόμο 4093 του 2012. Από το 2012 έως σήμερα υπολογίζεται ότι κάθε έτος, ανάλογα με τα χρόνια και τις τριετίες, ο κάθε μισθωτός έχει χάσει από 1 έως 4 μισθούς, γιατί ακριβώς δεν υπολογίζονται οι τριετίες. Αυτή η εξέλιξη βέβαια καθορίζει και το ύψος του συντάξιμου μισθού. Μιλάτε για αύξηση του 7,65% με πληθωρισμό έως και 13%. Αυτό είναι αύξηση? Όχι. Είναι περαιτέρω μείωση της αγοραστικής δυνατότητας που έχει σήμερα ο συνταξιούχος. Αφού υπολείπεται το πληθωρισμό. Είναι τεράστιες οι απώλειες που έχουν οι συνταξιούχοι από τις περικοπές διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν ιδιαίτερα από το 2010 και μετά. Αποτέλεσμα όλων αυτών των ανατροπών είναι οι 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι να παίρνουν μόλις 564 ευρώ. Αυτά είναι τα στοιχεία του Ήλιος δηλαδή. Δικά σας στοιχεία. Έχετε κάνει τις συντάξεις πενιχρά επιδόματα. Αλήθεια, ποιος μπορεί να ζήσει με αυτά? Ζει κανείς από εσάς με 564 ευρώ το μήνα? Η αύξηση, όπως την ονομάζετε,
δεν ισχύει για όσους έχουν προσωπική διαφορά και όσοι το εισόδημά τους υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Αυτοί δεν θα λάβουν ούτε αυτό το μέρος του πληθωρισμού του 7,65% που λέτε ότι θα δώσετε. Θέση μας είναι αυτό το 7,65% έστω που θα αποφασίσετε να υπολογίζεται στο σύνολο της σύνταξης. Δηλαδή η προσωπική διαφορά να ενσωματωθεί στη σύνταξη και πάνω εκεί να υπολογίζεται η αύξηση αυτή του 7,65% και να αφορά όλους τους συνταξιούχους. Όσον αφορά την αύξηση που δίνεται στους αγρότες, είναι μέχρι 20 ευρώ σε συντάξεις παγωμένες για μια δεκαετία. Συντάξεις των 300 ευρώ. Και είναι ντροπή. Ζητάμε να καταργηθεί το άρθρο 99 του νόμου 4387 του 16, του νόμου Κατρούγκαλου δηλαδή, που διατηρείται μέχρι τώρα. Οι νόμοι αυτοί ψαλιδίζουν την Εθνική Σύνταξη για τους αγρότες έως το 2030. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τον Οκτώβριο του 2022, 416.000 συνταξιούχοι αγρότες δεν παίρνουν ολόκληρο το ποσό της Εθνικής Σύνταξης. Παρά το γεγονός ότι έχουν 15 έως 20 χρόνια ασφάλισης. Και θα έπρεπε να παίρνουν, αν μη τι άλλο, αυτή τη λεγόμενη Εθνική Σύνταξη των 345 έως 384 ευρώ. Όμως, όσοι βγαίνουν στη σύνταξη ως το 2030, δεν παίρνουν και δεν θα παίρνουν ολόκληρη την Εθνική Σύνταξη. Γι' αυτό και έχουμε συντάξεις των 300 ευρώ. Εμείς ζητάμε να δοθεί αμέσως και με αναδρομική ισχύ ολόκληρο το ποσό της Εθνικής Σύνταξης στους συνταξιούχους αγρότες και να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για όσους συνταξιοδοτούνται από εδώ και στο εξής και όχι από το 2031, όπως προβλέπουν οι νόμοι ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, το όριο οφειλών για κατάθεση αιτήσεων συνταξιοδότησης στον ΟΓΑ είναι 6.000 ευρώ. Αν χρωστάει παραπάνω, δεν μπορεί να κάνει αίτηση. Ενώ για άλλους ασφαλισμένους είναι 20.000 ευρώ. Εμείς ζητάμε να γίνει 20.000 ευρώ όπως και στους άλλους ασφαλισμένους. Οι κατώτερες συντάξεις για όλους, το αίτημα που έχει το εργατικό κίνημα και το σεξουαλικό κίνημα είναι να είναι 650 ευρώ. Επίσης, πρέπει να επανέλθει στην αξιοδότηση γονέων αμαία με 25 έτη ασφάλισης και 7.500 ένσημα και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν. Να σταματήσει η χορήγηση της Εθνικής Σύνταξης με κατάταξη στον αμαία σε 4 κλίμακες όπως κάνετε σήμερα και μειώνεται τις συντάξεις τους. Για τους ανασφάλιστους υπερήλικες, να σταματήσει ο εμπεγμός της χορήγησης του επιδόματος σε ανασφάλιστους υπερήλικες με βάση το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό εισόδημα. Εμείς λέμε το αυτονόητο. Η χορήγηση να γίνεται με βάση το πραγματικό τους εισόδημα. Τι θα φάνε δηλαδή, τα τουβλά. Για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με ανήλικα τέκνα. Είχαν δικαιωθεί πρωτόδικα και έχουν πάρει ένα ποσό για τα ανήλικα τέκνα. Ο ΕΦΚΑ προσέφυγε σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Δικαιώθηκε και τώρα ζητά πίσω αυτό το ποσό. Όμως αυτοί δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία. Τη σύνταξη δεν μπορείτε να την πάρετε. Και έτσι δεν έχετε να πάρετε τίποτα δηλαδή, σαν ΕΦΚΑ. Το αίτημα αυτό που έχει κατατεθεί είναι να είναι αχρεωστήτως καταπληθέντα και χρειάζεται να σταματήσει αυτή, αν θέλετε, η ομοιρία αυτού του κόσμου. Τους απασχολούν συνέχεια από τον ΕΦΚΑ να σταματήσει με αυτή τη ρύθμιση. Αυξάνεται, κύριε, στο νομοσχέδιο τα όρια ηλικίας κατά 7 χρόνια στους δημόσιους υπαλλήλους για μειωμένη σύνταξη. Και αυτό βέβαια το παρουσιάζεται σαν εξορθολογισμό. Έχετε δίκιο εσείς από τη μεριά σας, επειδή η θέση σας είναι η αύξηση του ορίου ηλικίας και μάλιστα η συζήτηση γίνεται για τα 72 χρόνια. Μόνιμη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών προβλέπει το σχέδιο νόμου. Το παρουσιάζεται σαν κάτι πολύ θετικό. Οι ασφαλιστικές εισφορές, κύριοι, είναι μισθός του εργαζόμενου και τον μειώνεται μόνιμα. Και έρχεστε και το παρουσιάζετε σαν αύξηση. Προφανώς οι επιλογές σας είναι η στήριξη της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, τους οποίους υπηρετείτε με την πολιτική σας και όχι τους εργαζόμενους ή τους συνταξιούχους. Διαγραφή χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία, παραγραφή.
Την 20ετία την κάνετε δεκαετία και στην πορεία πενταετία. Και θα επιδιώκουν όλο και περισσότεροι να αποφύγουν την καταβολή των εισφορών, αφού οι όποιοι μηχανισμοί ελέγχου είτε έχουν καταργηθεί είτε υπολειτουργούν, αφού είναι υποστελεχωμένοι. Συνολική σας, κύριε Πρόεδρε. Ενισχύεται βήμα το βήμα την επιλογή του κεφαλαίου από την απαλλαγή της συμμετοχή στην κοινωνική ασφάλιση. Αυτό κάνετε στην ουσία. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, το υπόλοιπο φυλών του ΙΕΦΚΑ φτάνει περίπου στα 42,8 δις ευρώ. Με το σύνολο των φυλών από το 2012 να είναι 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 22 δις αφορούν το πρώην ΙΚΑ. Το ποσό αποτελείται από 2 τρίτα από φυλές των ευολωτών, 14,74 δις, και τα υπόλοιπα 7,36 δις είναι χρήματα, εισφορές που παρακρατούσαν από τους εργαζόμενους και δεν τις απέδιδαν. Είναι κλοπή δηλαδή. 2.313 επιχειρήσεις χρωστούν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν διαχωρίζετε σε αυτές τις ρυθμίσεις που κάνετε τους μικρούς από τους μεγάλους. Είναι ενιαία η ρύθμιση. Η ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων επιβάλλεται με αυξημένο επιτόκιο. Η δίθεν διευκόλυνση ανάσα που δίνει το παρόν άρθρο σε αυταπασχολούμενους επαγγελματίες βιοτέχνες, στην ουσία μεταθέτει για το αμέσως επόμενο διάστημα την οικονομική ασφυξία αυτού του μέρους των αυταπασχολουμένων και των μικρών ιδιοκτητών. Για να δοθεί πραγματική ανάσα στους μικρούς επαγγελματίες ή αυταπασχολούμενους, να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημά τους για πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών από 1η-1η του 2023. Αυτή θα αυξηθεί 8 με 9%. Και δεν έχετε κάνει τίποτα μέχρι σήμερα για να παγώσει αυτή η αύξηση. Επίσης, έχουμε κάνει τροπολογία για όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τους μικρούς, τους αυταπασχολούμενους του ΣΕΒΕ. Και την ποινική αντιμετώπιση των οφειλετών. Έχει η ίδια αντιμετώπιση ο μικρός και η ίδια ο μεγάλος που υπεξαιρεί τις φορές των εργαζομένων. Όσον αφορά τη μετατροπή, το συμβάσιο μερικής απασχόλησης σε πλήρη. Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης εφαρμόζονται με βάση τους νόμους όλων των κομμάτων του κεφαλαίου. Ήταν απέτηση των επιχειρηματικών ομίλων που την νομοθετήσατε. Έρχεστε με κίνητρα να μειώσετε το καθεστώς της ζούγκλας που δημιουργήσατε, έτσι λέτε. Η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών που δίνεται ως κίνητρο είναι χρήματα των εργαζομένων και αθροίζονται σε ένα συνεχές δώρο που μειώνει και επιδοτεί ασφαλιστικές εισφορές. Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Έχουμε εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας. Έχουμε ζητήσει να αποσυρθούν τα συγκεκριμένα άρθρα. Βάζετε χέρι στην κινητή και ακίνητη περιουσία του Μετοχικού Ταμείου των Πολιτικών Υπαλλήλων. Ταμείο που χρηματοδοτείται μόνο από εισφορές των μετόχων, εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων και η περιουσία του έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από εκδοδοτήματα, διαθήκες και από τις καταθέσεις των μετόχων, δηλαδή αυτών των ίδιων. Να αποσυρθεί λοιπόν όλη αυτή η ρύθμιση που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου. Είναι στην επικαιρότητα το θέμα το ΜΚΟ, τη βοτός του κόσμου. Με δραστηριότητα στα παιδιά και όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την κάθε είδους κακοποίησή τους. Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 55, συνεχίζεται την εγκληματική πολιτική σε βάρος των παιδιών με αυτή την πρόταση για καταβολή αμοιβής επαγγελματιών αναδόχων. Είναι σε κάτι που εμείς έχουμε διαφωνήσει ριζικά, γιατί όχι μόνο δεν βελτιώνει τη θέση αυτών των παιδιών, αλλά αντίθετα διονύζει την επιδείνωσή της. Τέλος, στην πρόταση για 304 ευρώ το τετραγωνικό για τη μεταβίβαση κυριότητας στους δικαιούχους των κατοικιών του πρώην ΟΑΕΚ, να προβλεφθούν ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε αν κάποια εργατική οικογένεια αδυνατεί να πληρώσει, να μην χάνει το σπίτι. Επίσης, κύριε Υπουργέ, μιας που είστε εδώ, να αντιμετωπιστεί τώρα το θέμα των κατοίκων του ηλιακού χωριού της Πεύκης. Το έχετε επισκεφτεί. Σας έχουν πει ποιο είναι το θέμα, με ένα κτίριο το οποίο έχει κατατμηθεί σε 440 ανθρώπους, σε 200 μάλλον 80 ανθρώπους, από μερικά εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου για τον καθέναν και σας έχουν κάνει υποβάλει έτοιμο συγκεκριμένο. Το δώσαμε χθες το υπόμνημα στον κύριο Τσακλόγλου, πιστεύω να σας το δώσει και χρειάζεται άμεση ρύθμιση αυτό το ζήτημα από εσάς. Τελειώνοντας, άποψή μας είναι όσο κουμάντο κάνουν το κεφάλαιο, όσο κυριαρχούν οι δυνάμεις
οι δυνάμεις σου, τα κόμματα που υλοποιούν τα θέλω των επιχειρηματικών ομίλων, τόσο και τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, όπως και η ίδια η ζωή των εργατικών λαϊκών οικογενειών θα επιδεινώνεται για να αυξάνεται η κερδοφορία τους. Μονόδρομος για την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων και του λαού είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ στον αγώνα για την ανατροπή του σάπιου βάρβαρου συστήματος, της δικτατορίας του κεφαλαίου για την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας, της σοσιαλιστικής που σε δρένιο νόμο θα έχει τον κεντρικό σχεδιασμό για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.